Η οικογένεια της Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας καθημερινά μεγαλώνει, καθώς όλο ένα και οι περισσότερες συνδημότητες μας εμπιστεύονται και ενώνουν δυνάμεις μαζί μας. Η σημερινή παρουσίαση έχει όραμα κοινότητας. Έχοντας αυτή την τετραετία την ευθύνη του Δήμου Καλαμάτας, αποδείξαμε ότι οι κοινότητες και μπορούν και πρέπει να έχουν λόγο. Αναγνωρίσαμε και αναγνωρίζουμε τη σημασία τους. Για τον λόγο αυτό, συνεργαστήκαμε με τους Προέδρους, με τα κοινοτικά συμβούλια, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μικρά και μεγάλα έργα. Και το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και στο μέλλον. Ένα συνδυασμό που και μόνο το όνομά του έχει δυσγένος θηλυκό, και αυτό σημαίνει ότι δίνει βήμα και αναγνωρίζει την αξία των γυναικών στο πολιτικό στίβο. Και ως πολίτης που πιστεύω στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, θεωρώ ότι μέσα από την τοπική κοινότητα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την πόλη μας. Θέτω και εγώ υποψηφιότητα, θέλοντας να εκπροσωπήσω μεταξύ άλλων τους νέους και τις νέες της πόλης μας, όντας και εγώ άλλωστε ένας από αυτούς. Αγαπάμε την πόλη μας, θα την προβάλλουμε όσο δυνατό και όσο πολύ τη θέλουμε. Γιατί πιστεύω ότι το έργο που παράγει αυτά τα χρόνια για την πόλη μας δημιουργεί τις βάσεις και τις συνθήκες για έναν καλύτερο Δήμο με πολλαπλά ωφέλη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Να βοηθήσω κι εγώ με τον τρόπο μου για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για όλους εμάς. Αποφάσισα να είμαι δίπλα τους στον αγώνα που θα δώσουμε λόγω αυτών που έχει προσφέρει αυτά τα χρόνια. Με σκοπό να κάνουμε την Καλαμάτα μας, την πόλη μας, το Δήμο μας καλύτερο. Πιστεύω πως συλλογικά το όραμά μας είναι μια πόλη πρότυπο, φωτεινή, καθαρή, οικία, αυθεντική και με ποιότητα ζωής μπορεί να επιτευχθεί. Η αποφασή μου να ασχοληθώ με τα κοινά της πόλης συνδέεται με την αγάπη που έχω για την Καλαμάτα. Για ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας.